lifestyle. Στη ζωή μας θα βρεθούμε συχνά μπροστά σε σταυροδρόμια. Το πρόβλημα όμως είναι πως πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρος ο προορισμός όταν στεκόμαστε μπροστά τους. Αντί για ταμπέλες προορισμού, έχουν γραμμένη μόνο μία λέξη. Γιατί? Μια νέα σεζόν ξεκίνησε και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Να κάνουμε ό,τι κάναμε και πέρσι ή να αλλάξουμε τα πάντα. Να σταθούμε μπροστά σε ερείπια και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε παλάτια. Όπως και στην ταμπέλα, η οποία θα γράφει γιατί, δημιουργούνται κάποια ερωτήματα τα οποία δεν είναι εύκολα, παρόλο που μπορεί να είναι απλά. Γιατί θέλεις να πας σε έναν προορισμό και όχι σε κάποιον άλλο? Γιατί θέλεις να πας εκεί που κοιτάς και κυρίως, πόσο πολύ το θέλεις? Το κίνητρο, άμα το ψάξεις, είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο. Βέβαια, αν προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε και να το χωρίσουμε σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες, έχει να κάνει με το πώς ενεργοποιείται το κίνητρο ή με πιο απλά λόγια, πώς βρίσκουμε κίνητρο για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό στη ζωή μας ή μία αλλαγή. Και στη συνέχεια, η δεύτερη κατηγορία είναι πώς αυτό το κίνητρο συντηρείται. Δηλαδή, ναι, okay, ωραία, βρήκα κίνητρο να ξεκινήσω και να φέρω μια σημαντική αλλαγή στη ζωή μου. Όμως, πώς μπορώ να συντηρώ αυτό το κίνητρο σε υψηλό επίπεδο, ώστε να συνεχίζω να αντέχω δυσκολίες, να συνεχίζω να πετυχαίνω, να συνεχίζω να καθορίζω το τι είναι σημαντικό για μένα? Το κίνητρο καθορίζει το αν και τι είδους στόχους θέτουμε. Δεν ορίζει μόνο τη μετάβασή μας στον τελικό προορισμό, αλλά όλα τα στοιχήματα κινήτρου που έχουμε διαμορφώνουν την προσοχή μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να βλέπουμε και να παρατηρούμε μόνο αυτά που γνωρίζουμε πως είναι σχετικά με το στόχο. Ο πρώτος πυλώνας με τον οποίο δημιουργείται το κίνητρο είναι πως δεν αισθάνεσαι καλά είτε με το ποιος είσαι είτε με το πού είσαι. Αρχικά, όταν αρχίζεις να αποδέχεσαι πως δεν αισθάνεσαι τόσο καλά με το ποιος είσαι ή με το πού είσαι, μπορεί να νιώθεις υποτιμητικά ή να είναι κάτι τρομακτικό ή να είναι κάτι το οποίο σε κάνει να αμφισβητείς το σημείο που βρίσκεσαι ή ακόμα και τις ικανότητές σου. Όταν αρχίζεις να αποδέχεσαι πως δεν αισθάνεσαι τόσο καλά στο σημείο που βρίσκεσαι, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι πάρα πολλές, γιατί ουσιαστικά αυτό λειτουργεί σαν μια σπίθα που σου λέει ότι ξέρεις τι, μπορεί να υπάρχει περίπτωση να μην αισθάνεσαι καλά με το ποιος είσαι, αλλά μπορείς να αρχίζεις να αισθάνεσαι καλά με το ποιος μπορείς να γίνεις. Όταν λοιπόν αποφασίσεις τι θέλεις και γιατί το θέλεις, και φυσικά ο προορισμός έχει αρχίσει να αποκτά εικόνα, αρχίζεις να θέτεις συγκεκριμένους στόχους. Και η αλήθεια είναι πως πολλές φορές δεν θέλουμε να θέτουμε στόχους, γιατί φοβόμαστε μην αποτύχουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πως μπροστά μας, εκτός από ευκαιρίες, δημιουργούνται και πιθανές συνθήκες αποτυχίας. Το πρόβλημα βέβαια με αυτόν τον τρόπο σκέψης είναι ότι υπάρχει περίπτωση όταν φοβάσαι να αποτύχεις, να φοβάσαι και να προσπαθήσεις. Και όταν φοβόμαστε να αποτύχουμε, τότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τι χρειάζεται να βελτιώσουμε. Η αποτυχία έχει την ικανότητα να φανερώνει όλα αυτά τα σημεία τα οποία μας αποκαλύπτουν πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε διαφορετικά την επόμενη φορά. Όταν θέλεις να βρεις ένα κίνητρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις δημιουργήσει ένα όραμα, ώστε αυτό που θέλεις να καταφέρεις να αξίζει όλη αυτή την προσπάθεια, να αξίζει όλο αυτό το επίπονο κομμάτι της διαδικασίας που θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να αντέξεις. Το σημαντικό με το κίνητρο είναι να το θέλεις πολύ και να είναι σημαντικό για σένα. Το δύσκολο λοιπόν στη δημιουργία του κινήτρου είναι να πείσουμε τον εαυτό μας ότι υπάρχει μπροστά μας μια ευκαιρία η οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε και είναι μια ευκαιρία η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξελιχθούμε. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί πάντα θα υπάρχει μπροστά μας ο φόβος της αποτυχίας. Είναι πολύ πιο δελεαστικό να μείνεις στο γνώριμο και το βολικό που βρίσκεσαι ήδη παρά να προχωρήσεις προς το άγνωστο. Γι' αυτό λοιπόν τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή μας, θα βρεθούμε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Ένα σταυροδρόμι το οποίο θα μας πει ότι ξέρεις τι, έχεις ένα πολύ 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 δύσκολο ερώτημα να απαντήσεις. Θα συμπεριφερθείς με βάση το ποιος θέλεις να γίνεις ή θα προσπαθείς να ανεχτείς το ποιος είσαι ήδη. Φυσικά και ενώ το κίνητρο μπορεί να είναι πολλά στοιχεία όπως δεν αισθάνεσαι καλά με το ποιος είσαι ή το πού είσαι και θέλεις να πας κάπου καλύτερα. Θέλεις κάτι πάρα πολύ και είναι σημαντικό για εσένα. Αρχίζεις να θέτεις στόχους για να πας εκεί που θέλεις. Υπάρχει και το δεύτερο πλαίσιο, όπου είναι η διατήρηση του κινήτρου, κάτι που για πολλούς είναι πιο δύσκολο από το να βρουν κίνητρο εξ αρχής. Το ζήτημα με τη διατήρηση του κινήτρου είναι πως κατά τη διάρκεια που θα προσπαθείς να πετύχεις στόχους, το σίγουρο είναι πως θα συναντήσεις εμπόδια. Και δυστυχώς, τα εμπόδια δεν είναι κάτι προφανές από την αρχή. Και αυτό συμβαίνει για τους παρακάτω λόγους. Στην αρχή που έχουμε κίνητρο, είμαστε ενθουσιασμένοι και δεν τα βλέπουμε.
δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την κάθε δυσκολία, ο τρόπος που φανταζόμαστε τα πιθανά εμπόδια που θα συναντήσουμε, υπάρχει περίπτωση να μας οδηγήσει στο να αποφύγουμε τον στόχο και την προσπάθεια. Είτε γιατί μας τυπούν σε ανασφάλειες, είτε γιατί ένα εμπόδιο είναι ικανό να μας αλλάξει ολόκληρο το αρχικό πλάνο. Και εδώ είναι που παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Ένα εμπόδιο μπορεί να είναι μια δυσκολία ή μια αποτυχία. Και η σχέση που έχουμε με την αποτυχία δεν είναι πολύ καλή. Η αποτυχία βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Και ίσως όταν συνειδητοποιήσουμε πως έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να αποφασίσουμε πως χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικά ή εν τέλει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Και μπορεί η αποτυχία να μας ενοχλεί. Όμως πολλές φορές η σοφία που κρύβουν τα πράγματα που μας ενοχλούν είναι πως κρύβουν και αλήθειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Όταν λοιπόν εμφανίζεται ένα εμπόδιο, τότε είναι και η στιγμή που σκεφτόμαστε να τα παρατήσουμε, γιατί η πραγματική αποτυχία είναι η παρέτηση. Όταν εμφανίζεται ένα εμπόδιο εκείνη τη στιγμή, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι τι? Να αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε πως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το μοντέλο επιτυχίας που έχουμε και το πλάνο που έχουμε φτιάξει μαζί με τους στόχους που έχουμε κάνει για να οδηγηθούμε προς τα εκεί, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φανταζόμασταν, είτε δεν μας οδηγεί εκεί που φανταστήκαμε, είτε δεν μας οδηγεί όσο γρήγορα θα θέλαμε. Φυσικά, πολλές φορές αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι τα κριτήρια επιτυχίας που μπορεί να έχουμε από την αρχή ή πριν ξεκινήσουμε καν, υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν ως προσδοκίες που μας πιέζουν στην προσπάθειά μας να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Διότι όταν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι και να κινηθείς προς κάτι άγνωστο, δεν είναι εύκολο να γνωρίζεις όλα τα κριτήρια της επιτυχίας, και είναι λογικό να μην γνωρίζεις όλα τα κριτήρια της επιτυχίας. Γιατί? Γιατί τα κριτήρια δημιουργούνται από την εμπειρία και από την προσπάθεια που έχεις όταν εσύ ο ίδιος επιδιώκεις να πετύχεις στόχους που έχεις βάλει. Η εμπειρία είναι αυτή που εξελίσσει τα κριτήρια, διαμορφώνει τα κριτήρια και ταυτόχρονα διαμορφώνει και τις ανάγκες μας όπως και τις εξελίσσει. Η εμπειρία αποκαλύπτει τι πραγματικά χρειάζεσαι, καθώς οι ανάγκες σου αρχίζουν και εξελίσσονται. Ολόκληρη η διαδικασία της επιτυχίας είναι η αναβάθμιση των κριτηρίων σου, η αναβάθμιση των αναγκών σου, γιατί τότε μόνο αρχίζεις και συνειδητοποιείς τι πραγματικά θέλεις. Είναι όπως αυτό που συμβαίνει όταν θέλεις, για παράδειγμα, να γίνεις καλύτερος με τις γυναίκες ή στο φλερτ, ξεκινάς προσεγγίζεις και αρχίζεις και παρατηρείς ότι «Ουάου, δεν έχω καλή γλώσσα σώματος», και μετά αρχίζεις και βελτιώνεις τη γλώσσα σώματός σου και μετά αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι μιλάς πάρα πολύ γρήγορα ή δεν την κοιτάς στα μάτια, και τότε για άλλη μια φορά αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και ότι τότε θα πρέπει να εκφράζω τις προθέσεις μου καλύτερα ή να αγγίζω λίγο περισσότερο. Και μετά λες, okay, ναι, αλλά εγώ θα ήθελα να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε τηλέφωνα. Αφού ανταλλάξετε τηλέφωνα, υπάρχει περίπτωση να σου απαντήσει, υπάρχει περίπτωση να μην σου απαντήσει. Μπορεί να σου απαντήσει και μετά θα πρέπει να κλείσεις ραντεβού. Θα πρέπει να δεις τι συμβαίνει στο πρώτο ραντεβού. Οπότε αρχίζεις και βλέπεις ότι το κίνητρο είναι μια συνολική διαδικασία εξέλιξης και το πού θέλεις να φτάσεις. Αλλά αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι ότι η ίδια η εμπειρία σε εξελίσσει όταν εσύ ο ίδιος αποφασίζεις να βουτήξεις μέσα σε αυτήν, να αντιμετωπίσεις το άγνωστο και κυρίως να δεις κατάματα αυτό που πραγματικά φοβάσαι. Γιατί αν εσύ ο ίδιος διαρκώς φοβάσαι να αντιμετωπίζεις δυσκολίες, τότε συνήθως δύο πράγματα συμβαίνουν. Πρώτον, οι δυσκολίες δεν φεύγουν ποτέ, και δεύτερον, θα συνεχίζεις να μένεις κρυμμένος. Όταν λοιπόν θέλουμε να βρούμε το κίνητρο για να κάνουμε κάτι σημαντικό για εμάς ή για να ξεκινήσουμε κάτι σημαντικό για εμάς, είναι σαν να παίζουμε κρυφτό με τον εαυτό μας. Είναι λες και από τη μία του λέμε ή τον ρωτάμε ποιες είναι οι πιθανότητες να αποτύχω. Ενώ από την άλλη, αυτό που πραγματικά θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε, μήπως είμαι δυνατότερος από ό,τι πιστεύω. Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το κίνητρο, είναι μια πολύ μεγάλη εξίσωση η οποία έχει πολλές παραμέτρους οι οποίες μας κινητοποιούν. Ευτυχία, οικογένεια, φίλοι, το οικονομικό, καριέρα, επίτευξη, όραμα. Παρ' όλα αυτά, σε μια πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε πως όσο περισσότερο αυξανόταν το bonus στους ανθρώπους και στους υπαλλήλους μιας εταιρείας, μακροπρόθεσμα τόσο η παραγωγικότητά τους έπεφτε. Ενώ αν γνώριζαν πως η δουλειά τους έχει αναγνώριση ή άκουγαν ένα μπράβο, τότε το κίνητρό τους αυξανόταν. Δύο από τα σημαντικότερα κίνητρα τα οποία έχουν διαπιστωθεί από πολλές έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο αντικείμενο είναι πως, πρώτον, όταν το όραμα είναι υπερβατικό, όταν δηλαδή θέλουμε να καταφέρουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικότερο από εμάς, μεγαλύτερο από εμάς, τότε το κίνητρο είναι πανίσχυρο και είναι πολύ πιο πιθανό να συντηρηθεί και να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου.
Το δεύτερο και από τα πιο σημαντικά κίνητρα βέβαια που έχουν βρεθεί είναι πως έχουμε την ανάγκη να συνδεόμαστε με ξεχωριστό τρόπο με άλλους ανθρώπους. Για άλλη μια φορά, όπως φαίνεται, οι άνθρωποι είναι στο επίκεντρο. Το πόσο θέλεις ένα στόχο, πόσο σημαντικός είναι για εσένα και πώς ανταποκρίνεσαι στα εμπόδια είναι κάποια από τα πολλά επίπεδα που έχει το κίνητρο. Είναι σαν μια περιπέτεια που καλείσαι να αποκαλύψεις τι είναι σημαντικό για εσένα και να παλέψεις γι' αυτό. Είναι λες και το κίνητρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται διαρκώς μέσω της προσπάθειας και του πώς αντιμετωπίζουμε αυτό που θέλουμε πιο πολύ σε σχέση με αυτό που φοβόμαστε πιο πολύ. Στον αντίποδα, η ανάγκη μας να προστατευτούμε είναι πάρα πολύ ισχυρή. Γιατί? Γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και έχει αξία για εμάς, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι τι χρειάζεται να συμβεί ώστε να αισθανθώ περισσότερο ασφαλής και πως οι πιθανότητες να πετύχω και να μην αποτύχω είναι μεγαλύτερες. Όμως, αυτό που χρειάζεται να θυμάσαι είναι πως η επιτομή της ενηλικίωσης και της ωριμότητας είναι πως θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσουμε από κάποιο σημείο και μετά πως υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην είμαστε προστατευμένοι. Δηλαδή, να μην υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να γνωρίζει καλύτερα από εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Πως εμείς είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε τι χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια. Μία νέα σεζόν ξεκίνησε και από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουμε τα πάντα σε μία προσπάθεια και σε μία διαδικασία αναζήτησης του τι είναι σημαντικό. Βέβαια, κάποια πράγματα είναι τόσο τέλεια που δεν θα αλλάξουν ποτέ. Οπ! Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για την αναζήτηση του χαμένου κινήτρου. Σου εύχομαι καλή σεζόν. Πάμε!